φωτιά έφτασε από Μίσκο μέχρι το Πολύανθο, μέχρι το Κομστάτο. Ναι, το βλέπαμε. Κάηκε σχεδόν όλο το δάσος, όλο το πευκάδασος. Δεν έμενε τίποτα. Είχαμε ζημιές, όπως είδατε κι εσείς, σε σπίτια, σε μανδριά, αποθήκες. Καταστράφηκαν περιουσίες ανθρώπων. Ειδικά συγκεκριμένα έχουμε ένα κύριο εδώ στη Σώστη. Κάηκε ολόκληρη μονάδα. Μηχανήματα, ζώα, τα πάντα. Δεν έμενε τίποτα. Μεγάλη ζημιά. Με την πλημμύρα δεν φτάνει που καήκαμε. Άμα δείτε την πλημμύρα, θα τρελαθείτε. Οι δρόμοι, οι άσφαλτοι, οι παραλίες, τα σπίτια. Εγώ το δικό μου το σπίτι εκεί πέρα, εάν φάει έτσι ακόμη μια βροχή, θα πέσει τελείως. Έμεινε τέσσερα ντουβάρια. Και το να πάμε τώρα, πολλή ζημιά. Αλλά η κυρία, αν πέσει ακόμη μια βροχή. Ακριβώς το ράμα είναι εδώ. Πέρασε από τη γέφυρα. Άκουτε. Πέρασε από τη γέφυρα, γέμισε όλο. Άμα δείτε τον άνθρωπο, τα δύο κομμάτια έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ η Τηλέσχη Λάγιος για την πολύτιμη προσφορά που μας έκανα σήμερα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, οι Λάγιος της Βόρειας Ελλάδας μαζί στον Σώστη. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους Λάγιος που σήμερα εδώ να μας φέρουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια, τη δωρεά τους. Με τη βοήθεια του LCIF έχει ολοκληρωθεί σήμερα η βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας, των νομών Καβάλας, Ροδόπης και Εύρου, με τη διανομή οικοσυσκευών, τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Ευχαριστούμε LCIF.